Χαίρετε κυρίες και κύριοι και καλό σας μήνα. Ο Μάκης Βορύδης και ο Στέλιος Κουτνατζής θα αντικαταστήσουν τους παρετηθέντες από τη θέση του Υπουργού Επικρατείας Σταύρου Παπασταύρου και Υφυπουργού παρά τον Πρωθυπουργό Γιώργου Μπαρατάκου, όπως ανακοίνωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Ο κύριος Βορύδης, πέραν των αρμοδιοτητών του, θα αναλάβει τη ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και λειτουργίας της κυβέρνησης και των κυβερνητικών οργάνων. Και ο κύριος Κουτνατζής αναλαμβάνει το ρόλο του Γενικού Γραμματέα της κυβέρνησης. Με απόφαση του Πρωθυπουργού, ο Υπουργός Επικρατείας Μάκης Βορύδης αναλαμβάνει επιπλέον τη ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και λειτουργίας της κυβέρνησης και των κυβερνητικών οργάνων και συμμετέχει στον προγραμματισμό του νομοθετικού έργου. Ο Στέλιος Κουτνατζής ορίζεται Γενικός Γραμματέας του Πρωθυπουργού με τις προβλεπόμενες από τον νόμο αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας, καθώς και την επιμέλεια της νομοθετικής ύλης για λογαριασμό του Πρωθυπουργού. Στο έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης των νησιών, προϋπολογισμού ύψους 2 δισεκατομμυρίων ευρώ, αναφέρθηκε με ανάρτησή του ο Περιφερειάρχης Νοτιού Αιγαίου κ. Χατζημάρκος. Όπως έγραψε σχετικά, το μεγαλύτερο έργο στην ιστορία των νησιών, ύψους 2 δισεκατομμυρίων ευρώ, ανακοινώθηκε σε όλες τις λεπτομέρειές του από την Υφυπουργό Ενέργειας Αλεξάνδρας Δούκου, στην εκδήλωση που οργανώσαμε στην Αθήνα την προηγούμενη Πέμπτη. Η ηλεκτρική διασύνδεση των νησιών συζητιέται πολλά χρόνια και ήρθε η ώρα να αποκτήσει και αυτό τον οδικό χάρτη της υλοποίησής του. Είναι ενεργειακή ασφάλεια, είναι ενεργειακή θωράκιση, είναι προστασία του περιβάλλοντος, είναι το έργο που θα δώσει τέλος στην καύση ορυκτών καυσίμων στα νησιά μας. Είναι το έργο που θα δώσει σε όλες τις επιχειρήσεις και όλους τους ιδιώτες τη δυνατότητα να ηλεκτροδοτηθούν μέσω ανανεώσιμων πηγών ενέργειας χωρίς περιορισμούς χωρητικότητας. Είναι η ενεργειακή μετάβαση των νησιών μας που μας δικαιολογεί και το χαμόγελό μας. Την εφαρμογή του μέτρου της Express Visa για τους επισκέπτες από την Τουρκία είναι έτοιμοι να εξυπηρετήσουν οι φορείς της Λέσβου, καθώς στις 6 Απριλίου, που ξεκινάει η μεγάλη θρησκευτική γιορτή των μουσουλμάνων, το Μπαϊράμι, αναμένονται στο νησί χιλιάδες επισκέπτες από τη γείτονα χώρα. Όπως δήλωσε στην ΕΤΡΙΑ ο Τάκης Τακτικός, πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου Λέσβου, μέσα σε 2 εβδομάδες προετοιμάστηκε ο χώρος του λιμανιού να υποδεχτεί τους επισκέπτες και ταυτόχρονα ενισχύθηκαν οι υπηρεσίες με πολλαπλασιασμό του απαραίτητου προσωπικού. Πριν από την επίσκεψη των δύο γραμματέων, του Υπουργείου Ναυτιλίας και του Προστασίας του Πολίτη, υπό τις καθοδηγίες τους και μας συνέθεσαν κάποιες παρεμβάσεις να κάνουμε στο κτίριο υποδοχής των επισκεπτών που θα έρθουν από την Τουρκία. Μέσα σε ένα πολύ γρήγορο διάστημα, μέσα σε 2 εβδομάδες περίπου, κατορθώσαμε και κάναμε κάποια πράγματα. Απομακρύνθηκαν κάποια αυτοκίνητα, κάποια σκάφη. Έγινε μια ανακαίνιση, ένα βάψιμο, ένα εξορισμός όλου του περιβάλλοντος χώρου. Με την βοήθεια όλων, ειδικά του Δημάρχου Μυτιλίνης, τον Χριστόφο τον Παναγιώτη, την αστυνομική διεύθυνση, το Τελωνείο, την αστυνομία. Θέλετε να μας πείτε τι είναι αυτές οι διαγραμμές? Γιατί βλέπουμε στα πλάνα, ναι. Αλλά ας μας πει, μας κάνουν εντύπωση τα τρία χρώματα, αυτοί οι τρεις διάδρομοι. Ναι. Το κόκκινο είναι για τους επιβάτες όταν έρχονται να κατευθύνονται για την Express Visa. Το μπλε είναι για τους Ευρωπαίους πολίτες και το πράσινο είναι για τους πολίτες οι οποίοι έχουν διαβατήρια και κατευθύνονται σε άλλο σημείο. Δηλαδή και οι τρεις γραμμές καθοδηγούν τους επισκέπτες σε διαφορετικά σημεία για τη διευκόλυνση των επισκεπτών. Να γίνεται πιο γρήγορη και πιο ορθή η υποδοχή των επισκεπτών. Τι έχει αλλάξει, τι αλλάζει με την νέα βίζα? Καλημέρα και καλό μήνα και από μένα. Γεια σας. Αυτό που αλλάζει είναι ότι προστίθεται ένα επιπλέον βάρος της gate visas. Θεωρώ ότι θα είναι για τους Ευρωπαίους πολύ γρήγορα, θα είναι οι πρώτοι που θα φεύγουν ή δεν θα χρειάζεται μεγάλη διαδικασία, άρα πιστεύω σε 10 λεπτά θα μπορεί ο επισκέπτης με ευρωπαϊκό διαβατήριο να μπορεί να βγει εκτός του Τελωνείου. Ο τρίτης χώρας που θα έχει ήδη βίζα θα θέλει περίπου τον ίδιο χρόνο, πίσω 5 λεπτά παραπάνω, θα μπουν κάποιες σφραγίδες. Και γύρω στο 20 μισάωρο πιστεύω θα πάει ο επισκέπτης που θα χρειαστεί να βγάλει τη βίζα του εδώ πέρα, θα υπάρξει μια προεργασία από πριν. Από την Τετάρτη 3 Απριλίου 2024 ξεκινούν οι αποζημιώσεις για τους αγρότες που επλήγησαν από τις πυρκαγιές του καλοκαιριού. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υφυπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Γιάννη Παπά, τα Υπουργεία Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας
υπέγραψαν κοινή υπουργική απόφαση με την οποία παρέχεται προκαταβολή 50% της κρατικής αρρωγής προς τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, οι οποίοι υπέστησαν απώλειες σε φυτικά μέσα παραγωγής, όπως ελαιόδεντρα ή αμπέλια, από τις πυρκαγιές της περίοδου Ιουλίου-Αυγούστου-Σεπτεμβρίου 2023 σε πληγήσεις περιοχές της χώρας. Από το συνολικό ποσό, οι αγρότες της Ρόδου θα αποζημιωθούν με 2.021.679 ευρώ ως προκαταβολή, η οποία ισούται με το 50% του ποσού της δικαιούμενης επιχορήγησης. Για τους μη κατεπάγγελμα αγρότες, η προκαταβολή ανέρχεται στο ίμιση αυτής των επαγγελματιών αγροτών. Μία ανάσα πριν από την έναρξη της τουριστικής σεζόν 2024 και οι επιχειρηματίες τουρισμού ετοιμάζονται για να εξυπηρετήσουν τους πρώτους πελάτες. Τις τελευταίες ημέρες, επιχειρηματίες, έμποροι και καταστηματάρχες της Νάξου έχουν επιδοθεί σε αγώνα ταχύτητας προκειμένου να εξυπηρετήσουν τους επισκέπτες της νέας σεζόν που ανοίγει σιγά-σιγά. Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Τουρισμού του Δήμου Νάξου, Βαγγέλης Κατσαράς, μίλησε στην Αυτεμπορική για τις δράσεις στις οποίες έχει προβεί ο Δήμος για την επιμήκυνση της τουριστικής σεζόν στο νησί. Από ποιες χώρες έχετε τουρισμό και σε ποιες αγορές θέλετε να ανοιχτείτε σαν νησί? Τα τελευταία χρόνια έχουμε καταβάλει συστηματική προσπάθεια εδραίωση σε χώρες του εξωτερικού. Η Νάξος είναι ιδιαίτερα δημοφιλής, όπως για παράδειγμα Ιταλία, Μεγάλη Βρετανία, Γαλλία, Αυστρία και Γερμανία. Παράλληλα βέβαια, παρακολουθούμε και τις ταξιδιωτικές τάσεις και δρομολογούμε δράσεις σε αγορές που εμφανίζουν αξιόλογη δυναμική, όπως είναι η Αμερική, ισπανόφωνες χώρες, Σκανδιναβία, Ελβετία, Ανατολική Ευρώπη, ακόμα και στην Κίνα. Ξέρουμε ότι κάποια νησιά έχουν μεγάλη σεζόν, όπως για παράδειγμα η Ρόδος και η Κρήτη. Ευνοεί το κλίμα, ίσως είναι ένας, ίσως παίζουν ρόλο πολλά πράγματα για αυτά τα δύο νησιά, που είναι και οι ναυαρχίδες του ελληνικού τουρισμού. Η Νάξος τι σεζόν έχει και αν θέλετε εσείς σαν Δήμος να την επιμηκύνετε και με ποιους τρόπους, αν μπορεί να γίνει αυτό? Πολύ σωστά, ωραία ερώτηση. Κοιτάξτε να δείτε, η Νάξος διαφοροποιείται ως προς το εύρος εναλλακτικών επιλογών που προσφέρει. Θυμάμαι που ένας δημοσιογράφος μεγάλου διεθνούς μέσου, που τον είχαμε προσκαλέσει εδώ στο νησί, μας είχε πει χαρακτηριστικά ότι η Νάξος ξεχωρίζει από τους γείτονές της, γιατί είναι μια δυνατή ομάδα με μεγάλο πάγκο. Και αυτό, αν θέλετε, είναι και το συγκριτικό μας πλεονέκτημα. Στην Άξο δεν θα βρει κανείς ένα μόνο χωριό με λίγα κυκλαδίτικα σπίτια σε ένα ξερό τοπίο. Στην Άξο οι κυκλάδες επαναπροσδιορίζονται από την εντυπωσιακή ακτογραφή, την υπέρτατη εμπειρία των island hopping, στις πανέμορφες μικρές μας μικρές κυκλάδες, τα activities, τις ποιοτικές τουριστικές υπηρεσίες, το πλούσιο ιστορικό αποτύπωμα, τη μακραίωνη κουλτούρα, τη μυθολογία, τα αρχαία μνημεία, τους μεσαιωνικούς πύργους φυσικά, τα αναρρύθμιτα γραφικά χωριά, μέχρι και την μοναδική σύνδεση τοπικής παραγωγής, ιστορίας και γαστρονομίας. Αυτό το βάθος λοιπόν επιχειρούμε κάθε φορά να ενσωματώσουμε στο αφήγημά μας και αυτό το βάθος είναι που με τις κατάλληλες προϋποθέσεις συμβάλλει στη διεύρυνση της σεζόν. Έχουμε φυσικά και ένα δίκτυο μονοπατιών, περίπου 15 διαδρομές απαρριχτούμε, και αυτό είναι φυσικά γιατί η Νάξος πλέον δεν είμαστε μόνο, εστιάζουμε μόνο στον ήλιο θάλασσα, αλλά κυρίως εστιάζουμε και στους φυσιολάτρες, οι οποίοι γι' αυτό το λόγο βλέπουμε ότι έχει επιμηκυνθεί η σεζόν. Παλαιότερα ήμασταν το να δουλεύει περίπου 2-3 μήνες, κυρίως Ιούλιο, Αύγουστο και το μισό Σεπτέμβριο, και τώρα έχουμε φτάσει να ξεκινάμε από τον Απρίλιο και να ολοκληρώνεται ακόμα και τον Νοέμβριο να έχουμε τουρισμό. Και η προσπάθειά μας φυσικά είναι το να κάνουμε την Άξο να δουλεύει 12 μήνες το χρόνο. Υποχρεωτική είναι από την 1η Απριλίου η παροχή δυνατότητας πληρωμών με μηχανήματα POS για 35 κλάδους επιχειρήσεων και επαγγελματιών.
Όσοι το έχουν αμελήσει βρίσκονται αντιμέτωποι με το ενδεχόμενο να πληρώσουν βαριά πρόστιμα που φτάνουν τα 1.500 ευρώ. Οι εποχικές επιχειρήσεις έχουν περιθώριο εγκατάστασης και διασύνδεσης POS ταμιακών έως την έναρξη της λειτουργίας τους. Στην ίδια κατηγορία ανήκουν και άλλοι ελεύθεροι επαγγελματίες, όπως για παράδειγμα οι ασφαλιστικοί σύμβουλοι, οι οποίοι, αν και περιλαμβάνονται στη λίστα, δεν πραγματοποιούν λιανικές πωλήσεις. Η μερίδα με θέμα «Η ακρίβεια στο Θεό και η μισθή στα Τάρταρα» διοργανώνεται την Τρίτη από τη διοίκηση του Εργατικού Κέντρου Ρόδου σε συνεργασία με την Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας. Η μερίδα θα πραγματοποιηθεί στις 6 το απόγευμα στην αίθουσα του Εργατικού Κέντρου Ρόδου με κεντρικό ομιλητή, τον πρόεδρο της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών, Απόστολο Ραυτόπουλο, ενώ χαιρετισμό θα απευθύνει ο πρόεδρος της ΓΕΣΕ, Γιάννης Παναγόπουλος. Με ειδικό βίντεο, το Υπουργείο Εσωτερικών ενημερώνει τους πολίτες που επιθυμούν να ψηφίσουν στις ερχόμενες ευρωεκλογές με τη διαδικασία της επιστολικής ψήφου τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να εγγραφούν στην πλατφόρμα της επιστολικής ψήφου. Η εφαρμογή αφορά όλους τους Έλληνες πολίτες που είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους και επιθυμούν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα εντός ή εκτός επικράτειας με αυτόν τον τρόπο. Για πρώτη φορά ψηφίζουμε όλοι με επιστολική ψήφο. Μπες στο επιστολική.ipes.gov.gr και κάνε την εγγραφή σου έως τις 29 Απριλίου. Παράλαβε το εκλογικό υλικό στη διεύθυνση που δήλωσες και ψήφισες στις ευρωεκλογές. Η δημοκρατία μας δυναμώνει. Θανάσιμος ήταν δυστυχώς ο τραυματισμός ενός 49χρονου οδηγού μοτοσυκλέτας το πρωί της Κυριακής επί της λεωφόρου Ρόδου Λίνδου στο ύψος του Λαδικού προς Τραουνού. Σύμφωνα με πληροφορίες, η μηχανή ανατράπηκε με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα ο 49χρονος. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο από το ΕΚΑΒ, όπου και διαπιστώθηκε ότι ήταν ήδη νεκρός. Έρευνα για τα αίτια της τραγωδίας διενεργεί η Τροχέα Ρόδου. Τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής, στελέχη της λιμενικής αρχής της Λέρου, καθώς και στελέχη της ελληνικής αστυνομίας, εντόπισαν 18 αλλοδαπούς, όλους καλά στην υγεία τους, νοτιοανατολικά της Λέρου. Οι αλλοδαποί μεταφέρθηκαν σε κλειστή ελεγχόμενη δομή του νησιού. Προανάκριση διενεργείται από το λιμεναρχείο Λέρου. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας πραγματοποιήθηκε το πρωί της Κυριακής στο Μαστιχάρι Τισκό με πρωτοβουλία του Συλλόγου Μαστιχάρι Δράσης, παρουσία αρκετών κατοίκων του Δημάρχου, στελεχών της Δημοτικής Αρχής αλλά και του επικεφαλής της Δύναμης Αλλαγής, κ. Σιφάκη. Οι κάτοικοι εξέφρασαν τα παράπονά τους στον Δήμαρχο, τονίζοντας ότι νιώθουν πως η Δημοτική Αρχή τους έχει εγκαταλείψει και ότι η κατάσταση φέτος είναι χειρότερη από ποτέ. Ο Δήμαρχος αναφέρθηκε στα όσα έχουν γίνει επί θητείας του στην περιοχή, τονίζοντας παράλληλα τις δυσκολίες που υπάρχουν για να δρομολογηθούν κάποια έργα. Όταν ξεκινάει μια τουριστική σεζόν σε ένα συγκεκριμένο χώρο, αυτό το οποίο ζητάει και επιζητά και διεκδικεί εντός παρεθέσεως ο πολίτης ο οποίος ζει σε αυτό το συγκεκριμένο χώρο δεν είναι τίποτα παραπάνω παρά η ομαλή λειτουργία όλων των υπηρεσιών που ενδεχομένως να ζητηθούν από τον επισκέπτη πελάτη του χώρου αυτού. Κατά συνέπεια, μιλάμε για την κατάσταση σε ό,τι αφορά το κομμάτι του λιμανιού με την παρουσία, πώς να τα χαρακτηρίσω, φύκια αιώνια, φύκια τα οποία δεν τελειώνουν ποτέ. Παρ' όλα αυτά, ελπίζω να ξεκινήσει ο καθαρισμός ή, εν πάση περιπτώσει, η αποπεράτωση όλου αυτού του αιώνιου προβλήματος το οποίο έχει το Μαστιχάρι. Να μιλήσουμε για την κατάσταση του χωριού σε ό,τι αφορά τους κοινούς κήπους ή τουλάχιστον τους χώρους εισόδου του χωριού. Καλό τον αγαπητό φίλο Δήμαρχο, όχι να απαντήσει ή να απολογηθεί, για όνομα το και Θεός. Εμείς τον καλέσαμε εδώ περισσότερο για να του κάνουμε γνωστό το συνήθες δυστυχώς θέμα το οποίο καταγράφεται κάθε χρόνο. Δηλαδή η καθυστερημένη εμφάνιση των δημοτικών υπηρεσιών καθαρισμού. Τίποτα παραπάνω. Παρόλο που ο Δήμος Τισκό είναι ένας πλούσιος κατά τα άλλα Δήμος, ουσιαστικά έχει εξομοιωθεί με τους υπόλοιπους Δήμους σε όλη την Ελλάδα και δεν μπορεί να καρποθεί
το πλεόνασμα και τον πλούτο που βγάζει για να τον ανταποδώσει στις τοπικές κοινωνίες, δηλαδή σε εσάς. Και το λέω αυτό γιατί τώρα πρόσφατα συζητάμε για το τι εισπράττει το κράτος από τον Δήμο. Το κράτος από τον Δήμο της ΚΟ εισπράττει και θα εισπράξει φέτος από ένα ειδικό φόρο που έβαλε σε αυτούς που εσείς θα φιλοξενήσετε στις επιχειρήσεις σας, κεφαλικό φόρο δηλαδή για κάθε δωμάτιο, 26 εκατομμύρια ευρώ. Είναι το λεγόμενο τέλος διαμονής, το οποίο το βάφτισε τώρα, επειδή φοβήθηκε μην το χάσει και το απολέσει, το βάφτισε τέλος ανθεκτικότητας. Αυτό όμως παράγεται από αυτόν εδώ τον τόπο, από εσάς, από όλους αυτούς που επιλέγουν να ζήσουν στο νησί. Τι καρπούται η ΚΟΣ από τα 26 εκατομμύρια? Μηδέν. Τι έχουμε λοιπόν στη διάθεσή μας? Έχουμε έναν μηχανισμό που συνεχώς φθήνει και αδυνατίζει του Δήμου, σε ό,τι αφορά το ανθρώπινο δυναμικό, σας είπα 100 άνθρωποι λιγότεροι. Και τι έχουμε επίσης? Απέναντι στην αγωνία μας, την οποία την έχουμε εκφράσει πάρα πολλές φορές, ότι δεν είναι δυνατόν ένας προορισμός που ξεκινάει τον Μάρτιο, η πολιτεία να στέκεται αδιάφορα. Γιατί το λέω αυτό? Κάθε χρόνο, ενώ εμείς θέλουμε να πάρουμε μόνιμο προσωπικό, απαγορεύεται αυτό, μας λένε θα πάρετε εποχικούς, οκταμηνίτες. Ωραία, να τους πάρουμε τους οκταμηνίτες, θα μας δώσετε τη δυνατότητα να τους πάρουμε τον Μάρτιο. Γιατί τον Μάρτιο, ρωτάνε, και τους λέμε όλα αυτά τα χρόνια που τουλάχιστον εγώ είμαι στη διοίκηση του Δήμου και έχω στείλει επιστολές και έχω ξαναστείλει επιστολές και έχω κάνει παραστάσεις και στο γραφείο του Πρωθυπουργού και έρχονται υπουργοί εδώ, βλέπε Γεραπετρίτης, ο οποίος δημόσια είπε δεν το ξέραμε, θα το λύσουμε. Έρχεται καλοκαίρι, δεν το λύσανε, πάλι τον Αύγουστο θα αναγκαστούμε εμείς να πάρουμε τους ανθρώπους που θα θέλουν να απασχοληθούν στο Δήμο, όταν θα αρχίσει η αντίστροφη μέτρηση της τουριστικής περίοδου προς το κλείσιμο, όταν δεν θα μπορούμε να βρούμε προσωπικό, όταν όλο το προσωπικό θα το έχει απορροφήσει ο ξενοδοχειακός κλάδος και οι υπόλοιποι κλάδοι εστίασης κλπ. Αυτή είναι δυστυχώς η μοίρα του Δήμου. Γι' αυτό πρέπει να στρέψετε και το ενδιαφέρον σας και τον προβληματισμό σας και την διεκδίκηση και την πίεση, όχι μόνο απέναντι στο Δήμο που πάρα πολύ καλά κάνετε, αλλά απέναντι και στην πολιτεία, η οποία φαίνεται ανάλγητη και το μόνο πράγμα που την ενδιαφέρει είναι να εισπράττει και από εμάς και από εσάς. Η ΔΕΙΑ Ρόδου ενημερώνει το καταναλωτικό κοινό ότι την 3η 2 Απριλίου από τις 8 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα, λόγω αντικατάστασης αντιλητικού συγκροτήματος, θα υπάρξουν προβλήματα υδροδότησης στην ευρύτερη περιοχή των κοινοτήτων Καλάθου, Πυλώνα και Λάρδου. Η ΔΕΙΑ θα καταβάλει κάθε προσπάθεια για την όσο δυνατόν μικρότερη όχληση και την ταχύτερη αποκατάσταση της ομαλής υδροδότησης. Εθελοντές φοιτητές και εθελοντήριες φοιτήτριες των δύο παιδαγωγικών τμήματων της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου δημιούργησαν ακουστικά βιβλία για παιδιά με απώλεια όρασης. Εμπνευστές της δράσης και υπεύθυνοι για τον σχεδιασμό και την υλοποίησή της ήταν η Μαριάννα Μίσιου, επίκουρη καθηγήτρια του Τμήματος Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού, και ο Δημήτρης Κόκκινος, μέλος του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης. Η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται στις δράσεις του Εργαστηρίου Παιδικού Βιβλίου, Λόγου και Θεατρικού Παιχνιδιού του Τμήματος Επιστημών, με διευθύντρια την καθηγήτρια Διαμάντη Αναγνωστοπούλου του Εργαστηρίου Γλωσσολογίας του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης και με διευθύντρια την καθηγήτρια Βασιλεία Κούρτη Καζούλη. Προχωράμε προς την υλοποίηση της Ατζέντας 2030, δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας κατά τη σημερινή επίσκεψή του στη Γενική Διεύθυνση Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων. Στο πλαίσιο της ομιλίας του, ο Υπουργός αναφέρθηκε στην υλοποίηση της Ατζέντας 2030, την οποία ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτήρισε ως τη μεγαλύτερη μεταρρύθμιση που έχει γίνει ποτέ στις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις. Η ατζέντα αυτή, για να ξεκινήσουμε καταρχήν από την αεροπορία, προβλέπει ότι το 2030 η ελληνική αεροπορία θα διαθέτει 200 σύγχρονα αεροσκάφη 4,5 και 5 γενεάς, με την σταδιακή απόσυρση των αεροσκαφών 3 και 4 γενεάς. Παράλληλα, προβλέπει την ενίσχυση και τον εξυγχρονισμό του στόλου μας. Υλοποιείται ήδη το πρόγραμμα των
της απόκτησης των νέων φρεγατών FDI, αλλά εξετάζεται και η συμμετοχή της χώρας μας στον σχεδιασμό και την αυπήγηση εδώ, στην Ελλάδα, των νέων φρεγατών τύπου Constellation, όπως επίσης αναζητούνται και οι βέλτιστες λύσεις για το ενδιάμεσο χρονικό διάστημα. Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ενημέρωσης για τον αυτισμό, όπως έχει καθιερωθεί η Δευτέρα Απριλίου από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, το Σβουρένιο Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία του Δήμου ΚΟ πραγματοποιεί καμπάνια ευαισθητοποίησης με τίτλο «Ζώντας με τον αυτισμό, ενημερώνομαι για τον αυτισμό». Στο πλαίσιο της καμπάνιας, την 3η 2 Απριλίου στις 8 το βράδυ, θα φωταγωγηθεί το Δημαρχείο με μπλε χρώμα, το χρώμα του αυτισμού. Παράλληλα, διοργανώνονται οι παρακάτω εκδηλώσεις. 3η 2 Απριλίου στις 10.30 το πρωί, άτομα με αυτισμό, με γονείς και συγγενείς τους, καθώς και εκπαιδευτικοί, θα μοιράσουν φυλάδια στο ιστορικό κέντρο της ΚΟ, προκειμένου να ενημερωθεί η κοινότητα για τον αυτισμό. Την Τετάρτη, 3 Απριλίου, στις 10.30 το πρωί, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Σβουρένιου, θα γίνει ενημερωτική βιωματική παρουσίαση του φάσματος του αυτισμού σε διευθυντές υπηρεσιών, τραπεζών και σε παραγωγικούς φορείς του νησιού, προκειμένου να υιοθετηθούν καλές πρακτικές κοινωνικής αλληλεπίδρασης που συνάδουν με την κοινωνία του 21ου αιώνα. Ο Σύνδεσμος Ποτοπιών Αποσταγματοποιών Λέσβου για την επέτειο των 100 χρόνων από την ίδρυση του Σωματείου Ποτοπιών Λέσβου διοργανώνει την Κυριακή 31, διοργάνωσε, συγγνώμη, την Κυριακή 31 Μαρτίου στην συνεδριακή αίθουσα του Επιμελητηρίου Λέσβου την ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μελών του, ανοιχτή στο κοινό και τους θεσμικούς φορείς του νησιού. Είναι μια μεγάλη μέρα για εμάς τους ποτοπιούς της Λέσβου. Κλείνουμε, συμπληρώνουμε 100 χρόνια ιστορίας από τότε που ιδρύθηκε ο Σύνδεσμος Ποτοπιών Λέσβου το 1924. Είχαμε μια πολύ όμορφη εκδήλωση στο Επιμελητήριο της Λέσβου με αρκετούς φορείς, κατοίκους του νησιού και επαγγελματίες του χώρου. Μας δόθηκε ευκαιρία να αναπτύξουμε ποια είναι η δυναμική της λεσβιακής ποτοπίας, να δείξουμε τι μπορούμε να κάνουμε, ποιες είναι οι προοπτικές για το μέλλον και φυσικά βέβαια να αναδείξουμε και τα ωφέλη που έχει το ούζο, όσο και να σας φαίνεται περίεργο για τον ανθρώπινο οργανισμό. Όχι μόνο η ψυχική υγεία που μας δίνει όταν πίνουμε ένα ούζο σε ένα ταβερνάκι ή σε ένα ουζερί, αλλά και τα ωφέλη που μπορεί να προσφέρει ο γλυκάνισος, για τον οποίο θα κάνουμε μια συνεργασία με κάποιο πανεπιστήμιο, μια έρευνα και θα αναδείξουμε σε κάποια φάση, θα μιλήσουμε περισσότερο για το θέμα αυτό. Ναι, να πούμε λοιπόν ότι εδώ έχουμε 40 ετικέτες, είναι ένας από τους σημαντικότερους οικονομικούς πυλώνες της Λέσβου. Η ποτοπία, έτσι δεν είναι, κύριε Αναγνώστου? Έτσι, οι ποτοπίες στο σύνολο της Λέσβου είναι 15 ποτοπίες μοιρασμένες σε Μυτιλίνη και Πλωμάρη και υπάρχουν 40 διαφορετικές ετικέτες. Κάθε μία έχει τη δική της ιστορία, τη δική της γεύση. Όλες όμως είναι, όλα είναι νόστιμο προϊόντα, να το πω έτσι χαριτολογώντας. Στο σημείο αυτό πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε με την αθλητική επικαιρότητα του Σαββατοκύριακου.